per hour. Κυρίες και φίλοι και σύντροφοι και συντρόφισσες, πρώτα να ευχαριστήσω γιατί η Κυριακή βράδυ δεν είναι μια εύκολη ημέρα, αλλά είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ στη Ρόδο, πριν στην ΚΟ και στη ΣΥΜΗ. Μας συνδέουν δεσμοί από τα παλιά με το νησί, όπως και με την υπόλοιπη Δωδεκάνησο, και οικογενειακή και πολιτική και προσωπική. Γνωρίζετε ότι πριν από σχεδόν 20 χρόνια επέλεξα την ΣΥΜΗ για να δημιουργήσω ένα διεθνές συνέδριο, το συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ. Και χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, δεν είναι και του παρόντος, όσο και αν κάποιοι επιμένουν ακόμα να με κρίνουν αρνητικά, σήμερα είμαι ακόμα περισσότερο πεπισμένος ότι μόνο λάθος δεν ήταν η ανακοίνωση της ανάγκης να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα προσαρμογής από το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, το οποίο είναι νησί της Ελλάδας, και ότι όχι μόνο επειδή είχα δεσμευτεί τότε να επισκεφθώ σε μια λαϊκή συνέλευση το νησί, αλλά εδώ βρίσκεται η Ελλάδα, ο πλούτος της που αποτελεί και την μεγαλύτερη εγγύηση για κάθε κακόπιστο ή και μάλλον καλόπιστο συνομιλητή, ιδιαίτερα και αν αυτός είναι ο δανειστής μας. Εδώ έχουμε την προστιθέμενη αξία της Ελλάδας, και το ερώτημα το οποίο νομίζω ταλανίζει και εσάς αλλά και πολλούς, γιατί αυτή η Ελλάδα που έχει τέτοιες δυνατότητες, γιατί επιτρέπουμε ακόμα αυτή να πηγαίνει χαμένη. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε αιτίες αυτής της κακοδαιμονίας. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Ξέρετε, γίνεται αυτή η συνάντηση σε μια περίοδο κρίσιμων γεγονότων που χαρακτηρίζουν τα σημερινά προβλήματα, τις προκλήσεις των κοινωνιών μας. Ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία που χρωματίζεται από την αλληλεπίδραση, την αλληλεξάρτηση των κοινωνιών μας. Μια παγκόσμια οικονομία που ενώ προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες, δημιουργεί όμως και ανισότητες, πιέσεις, ανατροπές, βιαστικές προσαρμογές, όπως εμείς τις ζήσαμε, που ανατρέπουν την αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας. Διαιρέσεις της κοινωνίας μας, μεταξύ των πιο ισχυρών και ευνοημένων από τις εξελίξεις, αλλά και εκείνων που βιώνουν την περιθωριοποίηση ή ακόμα και τη ραγδαία κινδύνωση της ζωής τους. Ιδιαίτερα και η μεσαία τάξη για τα χαμηλότερα στρώματα οικονομικά. Κάποιες κοινωνίες σε αυτό το περιβάλλον μπορούν και ανταπεξέρχονται, διατηρώντας τη συνοχή τους, ενδυναμώνοντας τους δημοκρατικούς τους θεσμούς, καλλιεργώντας μια κοινωνία ισονομίας, δικαίου. Άλλες όμως δείχνουν σημάδια κατακαιρματισμού, δικασμού ή ακόμα και ολοκληρωτικής βίας, όπως αυτό που βλέπουμε στην διπλανή Συρία. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν καμία χώρα ανέπαφη. Είδαμε την απάνθρωπη επίθεση στη Νίκαια, που είναι όμως μια από τις πολλές επιθέσεις και στην Ευρώπη και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, στην Ασία ακόμα και στην Αμερική. Ο πρώτος πρόεδρος, μαύρος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, σίγουρα θα αγωνιά, καθώς στο τέλος της θητείας του αναδύει και πάλι ένα σχίσμα μεταξύ μαύρων και λευκών, με τη μορφή ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ νέων Αφροαμερικάνων και της αστυνομίας. Η απόπειρα πραξικοπήματος στη γειτονική κατά κυριολεξία από εδώ που βρισκόμαστε Τουρκία έφεραν βία, έφεραν αίμα. Κάποια άλλα, όπως το δημοψήφισμα στη Βρετανία, επέφεραν βαρύτατο πλήγμα για την ίδια τη συνοχή της Βρετανίας, αλλά και στην προσπάθεια της ευρωπαϊκής ενότητας, οικοδόμησης δηλαδή μιας πραγματικής, δημοκρατικής, συμμετοχικής Ευρώπης για όλους τους λαούς της. Θέλω όμως πριν από τίποτα άλλο να εκφράσω τη θλίψη μου
για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, αλλά και την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Γαλλίας και της Τουρκίας. Θέλω επίσης να εκφράσω τη λύπη μου, γιατί υπέστη πλήγμα μια σπουδαία κατάκτηση αυτών των ανοιχτών δημοκρατικών κοινωνιών, και αυτό αφορά την ίδια τη Βρετανία. Απ' την άλλη, όλα αυτά τα γεγονότα επιβεβαιώνουν με τον πλέον απόλυτο τρόπο κάτι που υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια. Το διακύβευμα είναι παντού και πάντα η δημοκρατία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στις εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε, όλη η ανθρωπότητα, δύο είναι οι πιθανές αντιδράσεις. Η μία είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της δημοκρατίας, η πίστη στον πολίτη, στη συμμετοχή του, μέσα από μια συλλογικότητα, συνεργασία, σε κοινωνίες δικαίου που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όπως έλεγε και ο Ανδρέας ο Παδαίο, που εγγυώνται τα δικαιώματά του και κινητοποιούν, απελευθερώνουν δυνάμεις δημιουργικές που τον φέρνουν τον πολίτη στο προσκήνιο της ιστορίας. Αυτή είναι η μία επιλογή. Η άλλη είναι η αναζήτηση σωτήρων, αυταρχικών ηγετών ή απολυταρχικών δογμάτων που υπόσχονται εύκολους παράδεισους, που όμως διαιρούν κοινωνίες, ψάχνουν εξυλαστήρια θύματα, προκαλούν τον φόβο, την σωστρέφεια, αλλά και την ίδια τη βία. Έχουμε να επιλέξουμε. Εμείς γνωρίζουμε, γιατί έχουμε πληρώσει ακριβά πραξικοπήματα, χούντες, δικτατορίες, ακόμα και με την κατοχή της Κύπρου. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο αγώνας μας πρέπει να είναι διαρκής. Με αυτό ως νόμονα δώσαμε και έδωσε και προσωπικά για τη μάχη για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θέλω από, γι' αυτό θέλω και από εδώ, από τη Ρόδο, να στείλουμε ένα μήνυμα. Πιστεύουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι χθες πως χρέος μας είναι να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία έναντι κάθε επιβουλής. Γιατί το κακό έχει πολλά πρόσωπα. Να διαμηνήσουμε ότι σήμερα περισσότερο από χθες είμαστε πιο αποφασισμένοι να δώσουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία και την υπεράσπιση των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων από όποιον και αν απειλούνται. Τα ιδανικά μας, ιδανικά που εδράζονται σε αρχές δημοκρατικού σοσιαλισμού, μας δείχνουν ότι ο μοναδικό μας δρόμος είναι αυτός της συνέπειας στις αρχές αυτές. Έχουμε ανάγκη από ενότητα, από δημοκρατικές συλλογικότητες, εθνικές, υπερεθνικές, με λόγο, ρόλο και ανάληψη πρωτοβουλειών, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα. Μπροστά λοιπόν στις εικόνες βίας και απελπισίας, υπάρχουν όμως και οι εναλλαμπές, όπως των Ελλήνων εδώ στα νησιά, μαζί και πολλοί νέοι από τον κόσμο όλο, που προσπάθησαν με τα ίδια τους τα χέρια, τα λιγοστά μέσα, να σώσουν ζωές, να περιθάλψουν με ζεστασιά και ανθρωπιά τους κατατρεγμένους της γης που έφτασαν στα παράλια μας. Εμείς μάλιστα, και αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τα πράγματα, πιστεύουμε ότι αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν ούτε από, έστω από την τοπική κοινωνία, ούτε από μια χώρα, αλλά από μια συλλογική και τοπική και υπερεθνική προοδευτική κοινότητα με προοδευτικές λύσεις, που αντιμετωπίζουν τις αιτίες και δεν κρύβουν τα προβλήματα πίσω από τύχη και πίσω από την εσωστρέφεια. Αλλιώς δεν θα αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει σήμερα η ανθρωπότητα. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Τη θέλουμε προοδευτική. Αυτό το επαναλαμβάνω από την αρχή της κρίσης, ακόμα και νωρίτερα, αλλά τότε ποιος άκουγε. Η αλλαγή της Ευρώπης χρειάζεται να είναι βαθιά, όπως και της Ελλάδας. Το επιβεβαίωσε με τον πλέον δραματικό τρόπο το γεγονός ότι δύο κρίσεις που αντιμετώπισε πρόσφατα η Ευρώπη, αυτό της οικονομικής κρίσης αλλά και της προσφυγικής, τελικά έγιναν πολιτικές κρίσεις για την ίδια την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που υπόσχονταν να ενώσει χώρες, λαούς, πολίτες, να εγγυηθεί την ειρήνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εγγυηθεί την ευημερία, τη δημοκρατία, την ασφάλεια, την ελευθερία, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη. Μπροστά όμως στις διεθνείς εξελίξεις, το τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την κρίση κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε όλο και πιο έντονα την κρίση
της ανισότητας μεταξύ πλουσίων και φτωχότερων, την κρίση αξιών, βλέπουμε όλο και πιο έντονα τη συντηρητική Ευρώπη να είναι αμήχανη, αν όχι και ανήμπορη. Μια Ευρώπη που έχει τεράστιες δυνατότητες, που όμως εμποδίζεται από τις ίδιες τις συντηρητικές της δυνάμεις. Αντί να παίξει λοιπόν ένα ρόλο εξαντλητισμού του διεθνούς παγκόσμιου συστήματος, επέτρεψε τα αρνητικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης να κυριαρχήσουν και εδώ στην Ήπειρό μας. Έτσι έχουν δημιουργηθεί κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Αυτοί που κερδίζουν από την παγκόσμια οικονομία και αυτοί που χάνουν. Αισθάνονται πολύ ανασφάλεια. Απουσίασε η Ευρώπη λόγω συντηρητικών δυνάμεων και μετέτρεψε η Ένωση της Ευρώπης τις χώρες μας σε μεμονωμένα κράτη. Η ίδια η Άγγελα Μέρκελ άργησε πολύ να καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ελληνικό, όπως της το έλεγα. Όπως ήθελε να καλλιεργεί με αντιλήψεις του τύπου έφτεξε η τεμπελιά των Ελλήνων, όταν τα στατιστικά του ΟΣΑ μας δείχνουν ότι είμαστε πρώτοι σε ώρες εργασίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι δεν υπήρξε ενωμένη φωνή μπροστά στην κρίση, όταν χτυπήθηκε η Ελλάδα από τον φόβο των αγορών, το ρίσκο που είδαν οι αγορές. Όπως υπήρξε και μια ενωμένη φωνή μπροστά στο προσφυγικό πρόβλημα. Αποτέλεσμα, ευρωσκεπτικισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός. Να χτίζονται λαϊκιστικές εντάσεις, να καλλιεργείται η αντίληψη ότι το πρόβλημα είναι η κατατρεγμένη της γης, η Σύρια, η Αφγανή, στην οικονομική κρίση να είναι οι Έλληνες το πρόβλημα και επομένως με πολύ αδιάφοροι να υποστηρίζουν ότι δεν μας παρέχει καμία προστασία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει προστιθέμενη αξία, ας γυρίσουμε πίσω στο καβούκι μας, στον εθνικισμό. Να χτίσουμε τύχη, να φύγουμε από την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται συνεργασία, δεν χρειάζεται ενότητα, άρα για παράδειγμα επιλέγουμε το Brexit. Εμείς βέβαια δεν επιλέξαμε το Brexit. Το ζήτημα είναι ότι αν γυρίσουμε πίσω, αν κλειστούμε στους ανταγωνιστικούς εθνικισμούς μας, μόνος κερδισμένος θα είναι η ισχυρή του κόσμου, το μεγάλο κεφάλαιο και η τιμένη θα είναι η λαή. Απροστάτευτοι από πουλήσεις των αγορών, αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις. Είτε είναι το προσφυγικό, η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, η ανεργία, οι ανισότητες, οι πολεμικές κρίσεις. Αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Βέβαια, γνωρίζετε ότι εδώ στην Ελλάδα κάποιοι είχαν και την φαϊνή ιδέα να γίνουν το σπίρτο που θα βάλει τη φωτιά στην ευρωπαϊκή πληθυσμοποίηση. Πρόσφατα μας έδωσε ανάγλυφα τις σκέψεις της κυβέρνησης Τσίπρα ο ίδιος ο Γκάλβετς σε ένα βιβλίο που έγραψε. Να πάμε στην δραχμή, να γίνει κατάληψη της κεντρικής τράπεζας, πληρωμή πολιτών με υποσχετικά. Όπως και συντηρητική του Brexit που τώρα κάνουν ελευρά πνευματάκια προς τα πίσω. Και μετά τι? Μια άγωνη αντιπαράθεση και διχασμός. Και σε ποιο περιβάλλον? Δεν βλέπουν γύρω τους. Οι λαοί πληρώνουν πολύ ακριβά τις αχρίαστες απειλεσκεψίες τους, όπως και σήμερα δυστυχώς και οι Έλληνες. Στην αρχή της κρίσης θυμάμαι στη Βουλή, επαναλάμβανα απαντώντας και στην κυρία Παπαρίγα τότε και στον κύριο Τσίπρα, ότι η σύγκρουση με την ευρωπαϊκή συντήρηση πρέπει να γίνει, αλλά όχι κάνοντας παρανάρμα την Ελλάδα, μια αυταπάτη που πληρώνουμε σήμερα ακριβά. Εγώ δεσκόπευα τότε, αλλά ούτε και τώρα, να ακολουθήσω μια τέτοια τακτική βάζοντας τη χώρα και το λαό σε κίνδυνο. Πρώτα βάζουμε και βάλαμε το συμφέρον της πατρίδας. Βέβαια, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, γνωρίζω πολύ καλά ότι τα πράγματα στον κόσμο πρέπει να αλλάξουν. Έχουμε πόρους στην ανθρωπότητα, όσο ποτέ άλλοτε, γνώσεις, τεχνολογία, εκπαιδευμένο κόσμο, για να φτιάξουμε μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία. Αλλά χρειαζόμαστε τότε μια άλλη Ευρώπη. Δημιούργημα των λαών της, προοδευτική, που θα ενώνει,
με αποφασιστικότητα, να βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο λήψης αποφάσεων, να έχει αναπτυξιακές και πράσινες πολιτικές που θα ενοποιούν και θα δίνουν προοπτική στη νέα γενιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην έρευνα, στην καινοτομία, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχει αυτή η Ήπειρος, όπως που έχει και η Ελλάδα. Μια Ευρώπη με τους λαούς πρωταγωνιστές. Όχι βέβαια υποχείριο της πάσης πάσης φύσεως σωτήρων. Και τι σωτήρων. Όλων αυτών που αφού οι απόψεις τους επικράτησαν στο νομοψήφισμα της Βρετανίας, στη συνέχεια πανικόβλητη κρίστηκαν. Ο αγώνας αυτός όμως είναι σκληρός και χρειάζεται χρόνος. Μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη, αλλά και μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται και ο δικός μας τόπος. Νομίζω και εσείς το ίδιο πιστεύετε. Βλέποντας γύρω μας, πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η σοβαρότητα της εποχής μας. Γι' αυτό έχουμε χρέος να πάρουμε δυναμικά θέση εκεί που ανήκουμε, σε μια κοινωνία που αγωνιά ενδιαφέρεται πραγματικά να κατακτήσει μια αξιοπρεπή χώρα απαλλαγμένη από την εξάρτηση. Μια πολιτεία που από κοινού θα διαμορφώσουμε. Εμείς θα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα φαινόμενα στην Ευρώπη και νωρίτερα, γι' αυτό και εξέφραζα την ελπίδα η Ευρώπη να μείνει ενωμένη. Θα δούμε βέβαια πού θα πάει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη μας διαφέρει όμως ότι και στην Ευρώπη εμείς οι σοσιαλδημοκράτες έχουμε ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη φωνή μας, να είμαστε πιο απαιτητικοί, αγωνιστικοί με τις πολιτικές μας. Και αυτό θα είναι μια νέα και καλή αρχή. Φίλες και φίλοι, για να πάμε στα δικά μας, ήρθα εδώ για να μιλήσουμε όχι μόνο για το κίνημά μας, το κίνημα που δημιουργήσαμε, αλλά ουσιαστικά και τον λόγο της αιτίας που είμαστε εδώ, που βρέθηκε η Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια ακόμα σε μια πολύ δύσκολη θέση. Εμείς θέλουμε βέβαια οργανώσεις να κινητοποιήσουμε και πάλι τον κόσμο πάνω σε μια πολιτική πρόταση. Μια πολιτική πρόταση με ισχυρές οργανώσεις που θα βάζουν το μέλος, το φύλο να έχει φωνή για να κάνουμε τις απαραίτητες ριζοσπαστικές αλλαγές σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτό είχαμε ξεκινήσει το 2009, αυτό είχαμε προωθήσει μέχρι και το 2011, παρά την κρίση, και αυτά βέβαια πολλές δυνάμεις συντηρητικές θέλησαν να τις πάμε όλες αυτές τις αλλαγές πίσω. Θέλουμε όμως να ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα. Όπως είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον Δήμαρχο, αλλά και με τον Περιφερειάρχη σήμερα της περιοχής. Αλλά μια προϋπόθεση υπάρχει. Να μιλάμε με αλήθεια και για την αλήθεια. Και γι' αυτό είμαι εδώ να κάνουμε πολιτική και όχι να πολιτικολογούμε με παραπολιτική. Δυστυχώς υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που φυτοζωεί μέσα από την παραπολιτική. Μόνο με αυτά έμαθα να ασχολούνται. Οι αλήθειες πέφτουνε, φαίνεται βαριές. Λένε ότι φαίνεται ότι είναι οι αλήθειες για αυτούς και όσοι λένε τις αλήθειες είμαστε για αυτούς αδιάφοροι. Μάλλον είμαστε όμως ενοχλητικοί. Γι' αυτό θέλαμε να μας τελειώσουν όλο και πιο γρήγορα, αλλά όλο και θα είμαστε εδώ για να λέμε αυτές τις αλήθειες. Και έχω ξεκινήσει και γυρνώ ανά την Ελλάδα ακριβώς να λέω αυτές τις αλήθειες, γι' αυτό βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα. Πρέπει να είμαστε ένα αγκάθι αλήθειας απέναντι στο τέρας της δημαγωγίας που τελικά δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ψέματα, εύκολες υποσχέσεις, υποκρισία και λαϊκισμός, διχαστικές αντιλήψεις, προδίδουν τη μοναδική τους μέρημνα και επιδίωξη. Την εξουσία για την εξουσία. Να στήσουν το δικό τους κράτος, τις δικές τους παρέες, τους δικούς τους πελάτες. Εγώ ξέρετε έχω αλλεργία σε αυτή την πελατειακή λογική που κρατάει εξαρτημένο τον πολίτη και όχι ελεύθερο πνεύμα δημιουργίας. Είναι μια δεξιά, αλλά δυστυχώς και αριστερή συντήρηση. Τα ίδια. Χαμένες πάντα οι υγιείς παραγωγικές δημιουργικές δυνάμεις του τόπου.
Γι' αυτό εμείς μιλάμε για το ψερίζωμα της πελατειακής λογικής. Γι' αυτό θέλουν να μας θάψουν. Προσπαθούν με διάφορες ατάκες, αυτή είναι η λογική της, των μέσων ενημέρωσης, για να γίνει σε πρώτο θέμα. Αν αφήσει κανένα ωραίο υπονοούμενο για πολιτικό αλεσβερίς κάτω από το τραπέζι, το μαθαίνει όλη η Ελλάδα. Θυμάστε τον Ιούνιο του 2011, έβλεπα τι γινόταν, χρειαζόταν η χώρα και έκανα συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας με συγκεκριμένο πολιτικό και κυβερνητικό πλαίσιο αλλαγών ως απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει η χώρα μπροστά και το έκανα προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος ήταν ο τίτλος παντού βοηθούσης της Νέας Δημοκρατίας? Ότι παραιτήθηκε ο Παπανδρέος στο Σαμαρά. Δηλαδή η εθνική ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία ήταν εξαφανισμένη. Τώρα άλλοι αναφέρονται σε εκείνη την πρωτοβουλία ως μια μεγάλη και χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας. Αλλά πάμε στο σήμερα. Έχει μανιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι χρειάζεται ένα μορατόριο, μια κεφυρία εθνικής σοβαρότητας, διακομματικής συνεννόησης, όχι για να μοιράσουμε την εξουσία, αλλά για να αλλάξουμε την εξουσία. Πάνω σε μια προοδευτική πραγματικά βάση. Αλλιώς δεν θα βγούμε από την κρίση. Ποιος ήταν ο τίτλος παντού, βοηθούσης και της σημερινής κυβέρνησης, ανοιχτός ο Παπανδρέου σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπετε, αυτό τους ενδιαφέρει. Αν θα βρει η κυβέρνηση άλλο από κούμπι, είμαστε ακόμα εδώ. Γιατί υπήρχε στην Ελλάδα αβυσαλαίο έλλειμμα αξιοπιστίας για την Ελλάδα. Καμιά άλλη χώρα δεν είχε το δικό μας έλλειμμα αξιοπιστίας εξαιτίας των Greek Statistics, όπως μου είχε πει ως το πιο γρήγορο ανέκδοτο παλιότερα ένας υπουργός οικονομικών της Γερμανίας πριν την κρίση. Βρεθήκαμε το 9 με 3 ελλείμματα, κληρονομιά της καραμαλικής λέλαπας. Το πρώτο ήταν δημοσιονομικό έλλειμμα. Το δεύτερο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή αγοράζαμε πολλά περισσότερα από όσα πουλάγαμε στο εξωτερικό. Το τρίτο έλλειμμα ήταν το έλλειμμα αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης. Πιστέψτε με ότι αυτό ήταν το χειρότερο έλλειμμα από τα άλλα δύο. Το συνειδητοποίησαμε ότι ήταν το πιο θανάσιμο. Και αν εμένα προσωπικά δεν με γνώριζαν, από τη θητεία μου ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, 8 χρόνια, με θετικά αποτελέσματα για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, με την ένταξή της, για τα Βαλκάνια, για την αντιμετώπιση της Τουρκίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Δώσαμε πάτημα σε αγορές να αμφισβητήσουν τη βιωσιμότητά μας λόγω της αναξιοπιστίας. Μπορείς να δανείσεις ένα φίλο σου που είναι τούτου της εμπιστοσύνη και να έχει πρόβλημα, του το κάνεις. Αν μία, δύο, τρεις φορές όμως ένας γειτονάς σου, φίλος σου, σου λέει μία θα στα δώσω, θα τα φτιάξω και τα λοιπά και βλέπεις ότι τα λεφτά που του δίνεις θα πέσει χαρτιά ή δεν ξέρω τι άλλο, την τρίτη φορά θα πεις, βρε αδελφέ, φτιάξε τον, νοικοκύριψε το σπίτι σου. Αυτό έγινε. Δώσαμε πάτημα αναξιοπιστίας. Έδωσε την αφορμή σε συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης, αντί να μας στηρίξουν για τις μεγάλες αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε στη χώρα μας, που ήταν οι αιτίες της κρίσης, είπαν εμείς θέλουμε αποτελέσματα τώρα. Κόψτε το έλλειμμα τώρα, το γρηγορότερο. Λιτότητα. Και αυτό είναι που πόνεσε τον ελληνικό λαό. Γιατί αν είχαμε κάνει τις αλλαγές όπως τις συνταγογράφησης, παντού δεν θα χρειαζόμαστε ούτε συντάξεις να κόψουμε ή τουλάχιστον πολύ λιγότερο στις μισθούς και θα είχαμε φτιάξει μια λειτουργική δημοκρατία, ένα λειτουργικό κράτος που θα αξιοποιούσε σωστά τα χρήματα του ελληνικού λαού. Τώρα βέβαια αυτό αρχίζουν και το κατανοούν και οι ξένοι. Μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε την αύξηση του ΦΠΑ που όχι μόνο πληρώνει πολύ αλλά και καθιστά την οικονομία μας μία ανταγωνιστική. Εσείς το γνωρίζετε που ασχολείστε με τον τουρισμό. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα τουριστικό προϊόν με σχέδιο, με εθνικό σχέδιο, με συνέργειες
με γνώση που θα έχει η κάθε περιφέρεια, με δυναμικές πρωτοβουλίες. Ένα εθνικό σχέδιο να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερες πολιτικές για τον τουρισμό, να ενδυναμώσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νησιωτικότητας. Μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη προοπτική στους ανθρώπους, στους νησιώτες που κατοικούν στα νησιά 12 μήνες το χρόνο. Να αποκεντρώσουμε τον τρόπο προσλήψεων και στην εκπαίδευση και στην υγεία για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν στελέχωση. Σε ένα νέο καινοτόμο πλαίσιο πράσινης, βιώσιμης, ποιοτικής ανάπτυξης που θα είναι ανταγωνιστικά. Όχι λόγω χαμηλού κόστους, όχι λόγω all inclusive, αλλά λόγω ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών. Με βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτά για να τα πετύχουμε δεν χρειάζονται εύκολα λόγια, χρειάζονται αλήθειες και δουλειά. Και χρειάζεται και μια συλλογικότητα, που το πελατειακό σύστημα δεν βοηθά. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Όταν είχα έρθει εδώ πριν από κάποια χρόνια ως Πρωθυπουργός με τους κοινωνικούς εταίρους, τους κοινωνικούς φορείς. Και θυμάμαι, μου είπε, καθόμουν εκεί και ο πρόεδρος των ξενοδόχων, επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση, πολύ. Και βγαίνει ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού και κάνει παράπονο. Κύριε Πρωθυπουργέ, μου λέει, εδώ τα ξενοδοχεία δεν αγοράζουν τοπικά προϊόντα. Τις ντομάτες τις φέρνουν από την Τουρκία, τα φαγητά, δεν ξέρω τι, από πού τα αγοράζουν, τα κρασιά, δεν ξέρω τι κτλ. Κοιτάω λοιπόν τον πρόεδρο των ξενοδόχων, του λέω, πρόεδρε, για πες μου, γιατί δεν παίρνεις. Έχουν δίκιο, λέει, δεν παίρνουμε, αλλά είναι πιο φθηνά, κτλ. Κτλ. Κατάλαβα όμως ότι δεν είχαν ποτέ συναντηθεί οι δυο τους, δεν τα συζητήσουν καν. Και τους λέω, καλά, χρειαζόταν να έρθει πρωθυπουργός στη Ρόδο για να σας πει να συναντηθείτε εσείς που ζείτε σε αυτόν τον τόπο και έχετε ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να καθίσετε κάτω και να το συζητήσετε και ίσως και να το λύσετε και ίσως να έχετε και μια πρόταση. Γιατί? Γιατί το πελατειακό σύστημα λέει, δεν με ενδιαφέρει ο διπλανός μου. Ποιος έχει μέσο εκεί, πάνω, στην Αθήνα, σε κάποια εξουσία. Μας έχει διαπαιδαγωγήσει να μην θεωρούμε ότι έχουμε δυνατότητες. Να μην θεωρούμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε με τον διπλανό μας. Να μην έχουμε αυτή τη συλλογικότητα που έχουν πολλές άλλες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να σπάσουμε αυτή την πελατειακή αντίληψη. Το τρίτο που μας έλειψε στην Ελλάδα είναι η συνειδητοποίηση του προβλήματος. Το κορυφαίο θέμα. Ακόμα και σήμερα ο Τσίπρας λέει ότι το πρόβλημα της χώρας ήταν το μνημόνιο. Όχι δηλαδή αυτή η πελατειακή ασυδοσία μέχρι το 9 που μας ανάγκασε να χρειαζόμαστε μνημόνιο. Όχι δηλαδή τα 110 δις που φορτώθηκε η χώρα σε 5 χρόνια. Διπλασιάσαμε το χρέος της χώρας σε 5 χρόνια από 180 που ήταν από το 1830 μέχρι το 2004, 180 δις, φτάσαμε σε 320 δις το 2009 χρέος της χώρας από τον κύριο Καραμάλη, την κυβέρνησή του. Δεν ήταν, κύριε Τσίπρα, δηλαδή η συνειδητή απάτη το μαγείρεμα των στατιστικών στοιχείων που στείλαμε στις Βρυξέλλες και μου λέγανε οι εταίροι, καλά, εσείς δεν μπορούσατε, δεν ξέρατε, δεν είχε πει κανένας, λέω βέβαια και ο κ. Μπαρόζο έχει ευθύνη, αλλά ούτε η